Λοιπόν, επειδή είναι του Κουτρούλη ο γάμος, εγώ θα σας πάω διαφορετικά στο ξεκίνημα. Θα πάω στον Τρούλη, τον καλό μου φίλο, τον κύριο Μάρκο Τρούλη, ο οποίος και διδάσκει στο τμήμα τουρκικών σπουδών και σύγχρονα ασιατικών σπουδών της Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, και είναι ένας άνθρωπος που μετράει πολύ αυτά που λέει, τα λέει πάντα με πολύ προσοχή αλλά και με πάθος, και είναι και συμπατριώτης μας. Καλημέρα, κύριε Τρούλη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για το λογοπαίγνιο. Μα κύριε Τρούλη, τώρα εντάξει, και Ρεθυμιώτη στη ρίζα, με συγχωρείτε. Δεν είναι του Κουτρούλη ο γάμος να διαβεβαιώνουν όλοι οι παίκτες ισχύως ότι κάνουν ό,τι μπορούν να μην επεκταθεί και γίνεται της κολάσεως στο ανάγνωσμα? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια παλιά ιστορία. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει κοινή φωνή όσον αφορά τα στρατηγικά, και το έχουμε βιώσει και στην Ουκρανία και αλλού και στα Βαλκάνια παλιότερα, αλλά και τα αποτελέσματα αυτού, της συνέπειες αυτής της κατάστασης, της έλλειψης συνοχής δηλαδή όσον αφορά τη στρατηγική και το πολιτικό σκέλος, την έχουμε πληρώσει, την πληρώνουμε. Η Ευρώπη έχει αποδυναμωθεί σημαντικά ο ρόλος της τις τελευταίες δεκαετίες, ολοένα και αποδυναμώνεται. Βλέπετε ότι υπερκελίζεται από άλλες δυνάμεις της Ανατολής. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουμε πλέον να έχουμε μια κοινή φωνή, τουλάχιστον στα βασικά. Και τα βασικά έχουν να κάνουν με την ανάγνωση της γεωπολιτικής κατάστασης αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και στην βέλτιστη δυνατή διαχείρισή της. Δεν περιμένω φυσικά από τους Ευρωπαίους να αναλάβουν έναν ρόλο εξαιρετικά δυναμικό, ο οποίος έτσι να αφήσει ένα αποτύπωμα στην περιοχή, αλλά τουλάχιστον να δούμε τα ζητήματα που μας αφορούν άμεσα, όπως το προσφυγικό, το οποίο προκύπτει από αυτή την κατάσταση, όπως το γεγονός ότι η Μέση Ανατολή είναι παραδοσιακά μια περιοχή γυπνιάζουσα της Ευρώπης, στην οποία η Ευρώπη έχει έναν ιστορικό ρόλο, οι ευρωπαϊκές μεγάλες δυνάμεις έχουν έναν ιστορικό ρόλο, και για αυτό το λόγο θα έπρεπε να έχουν να είναι μια διαμορφωτική συνιστόσα και να συμβάλλουν επικοδομητικά στην ειρήνη και σταθερότητα. Όμως αυτό δεν το βλέπουμε. Βέβαια, για να τα λέμε όλα και να είμαστε ειλικρινείς, βάζουν το χεράκι τους διάφοροι τρίτοι, εντός εισαγωγικών τρίτοι, δρόντες, γιατί ας μην γελιόμαστε, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στην περιοχή δεν είναι ούτε η Παλαιστίνη, ούτε η Ισραηλινή, ούτε η Χαμάς. Το πρόβλημα έχει να κάνει με συγκεκριμένους κρατικούς δρόντες, οι οποίοι οθούν τα πράγματα προς μια αποσταθεροποίηση, προς έναν πόλεμο δια αντιπροσώπων, μια διαρκή κλιμάκωση, προκειμένου να μην χάσουν την ομοποίησή τους και το διεθνές τους κύρος, δρόντες όπως το Κατάρ, ας πούμε, ο οποίος είναι ένα χρηματοδότης μέσα των αδελφών μουσουλμάνων, όπως το Ιράν, το οποίο εξοπλίζει και τη Χεσμπολά και χρηματοδοτεί και αυτό, όπως η Τουρκία φυσικά, η οποία παρέχει διπλωματική προστασία, διαβατήρια και εξοπλίζει τη Χαμάς. Αυτοί οι δρόντες έχουν τεράστια ευθύνη για την κατάσταση αυτή που έχει επικρατήσει. Προς το παρόν βέβαια δεν εμπλέκονται άμεσα, καθώς όπως είπα το Μεν Ιράν προσπαθεί να προτάξει τη φθορά του Ισραήλ σε αυτή την κατατριβή. Το Κατάρ και αυτό φυσικά δεν επιτρέπεται, οι σχετισμοί δεν επιτρέπουν την ευθεία εμπλοκή του, αλλά και η Τουρκία αυτή τη στιγμή και αυτή προτάσει έτσι τη φθορά του Ισραήλ, και μάλιστα προβάλλεται, προσπάθησε να προβληθεί στην αρχή ως έχουσα μια επικοδομητική στάση. Θυμάστε τις πρώτες δηλώσεις ότι θα ενεργήσουμε για να απελευθερωθούν οι όμηροι κλπ. Αυτή η κατάσταση με τους κρατικούς δρόντες, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα και οθούν τα πράγματα προς μια αποσταθεροποίηση και μια κλιμάκωση, όπως σωστά είπατε, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, εξαιρετικά ανησυχητική. Η Χαμάς, και εδώ θα κάνω μια παρένθεση για να πούμε και τα όρια της δικής μας ανάλυσης, γιατί εμείς ξέρετε, εμείς όσοι τέλος πάντων προσπαθούμε να αναλύσουμε τα διεθνή πράγματα, βάζουμε την ανάλυση μας υπό το πρίσμα της έννοιας του κράτους. Η Χαμάς δεν είναι κράτος, υποκινείται βέβαια από κράτη, αλλά δεν είναι η ίδια κράτος, είναι οργάνωση.
Αυτό σημαίνει ότι είναι απολύτως ανορθολογική. Ανορθολογική σημαίνει ότι έχει χαμηλή αίσθηση του κόστους, του κόστους ζωής το οποίο αναλαμβάνει, των απολειών κλπ. Και αυτό την καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνη και ταυτόχρονα την καθιστά και απρόβλεπτη ακριβώς για τους ίδιους λόγους. Αυτή λοιπόν, αυτό το puzzle καλούμαστε να λύσουμε και σε αυτό το παιχνίδι είμαστε μάρτυρες. Κύριε Τρούλη, μισό λεπτό. Επειδή είστε ένας νέος επιστήμονας, αλλά έχω πει πάντα με ένα διακριτό τρόπο τα λέτε. Η μία πλευρά των δρόντων είναι αυτή. Δεν σας άκουσα να λέτε όμως, με συγχωρείτε τώρα, για την παγκόσμια υπερδύναμη, η οποία αν ήθελε αποκλιμάκωση, δεν θα έστελνε το στόλο να βομβαρδίζει, λέω εγώ, και την ίδια στιγμή να αφήνει χήμα, προσέξτε τι λέω, όχι το Ισραήλ, την κυβέρνηση Νετανιάχου όταν τρίζει στο εσωτερικό της με τόση αμφισβήτηση, να επικαλείται στο δικαίωμα στην αυτοάμυνα διαλύοντας έναν άμαχο πληθυσμό. Διότι όταν ακούω εγώ ότι εξολοφρέθηκαν με χειρουργική ακρίβεια χθες το βράδυ 4 από τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς που έσπηραν τον τρόμο στα Ισραηλινά κιμπούτς, διάολε, πώς γίνεται αυτή η ακρίβεια να συμβαίνει χθες το βράδυ, αλλά όλες τις άλλες μέρες να σκάνε βόμβες πάνω σε άμαχο πληθυσμό? Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Κύριε Σαχινή, κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι προφανώς το Παλαιστινιακό, θα το πω λίγο ομά, εδώ και δεκαετίες είναι μια μεγάλη μπίζνα. Μπίζνα εντός εισαγωγικών και πολιτική μπίζνα από όλες τις πλευρές. Είναι ένα αντικείμενο, ένα πεδίο εκμετάλλευσης από όλες τις πλευρές ανεξαιρέτως. Ήταν η αφορμή μέσα από την οποία κατέληξε τα τάρταρα, αν θέλετε, ο αραβικός εθνικισμός. Είναι η αφορμή που το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες έχει μετατραπεί σε ένα guardian state, αν μου επιτρέπετε τον αγγλικό όρο, με υψηλά έτσι ένστικτα ασφάλεια, τα οποία επεκτείνονται και στην κοινωνία, αλλά υπάρχουν και ανάλογες συνέπειες, δηλαδή όσον αφορά τις επιλογές του κόσμου για το ποιοι θα τον κυβερνήσουν κλπ. Υπάρχει και, είναι και ένα πεδίο εκτόνωσης γενικά του αντιδυτικισμού το Παλαιστινιακό διαχρονικά. Εγώ θυμίζω ότι ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, ο άλλο του Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης, το καταστατικό του άρθρο, το πρώτο άρθρο του καταστατικού του χάρτη, έχει ως στόχο των μουσουλμανικών κρατών την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, οπότε υπάρχει ένας ψηλός συμβολισμός εκεί. Θέλω να πω ότι η ευθύνη όλων είναι πολύ μεγάλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά και αυτές έχουν παίξει έναν ρόλο, και παλιότερα η Σοβιετική Ένωση, επί του ψυχρού πολέμου, αν επιτρέπετε, στο να φτάσουν τα θέματα εδώ που φτάσανε. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και να είμαι λίγο αιρετικός, μπορεί να γίνω λίγο δυσάρεστος, όσον αφορά εμάς, όσον αφορά την Ελλάδα, όσον αφορά τη χώρα μας, ο στόχος διαχρονικά, και νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι, θα πρέπει να είναι η αποστηρωμένη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι επιλογές μας και η κίνησή μας, αν θέλετε, πάνω στο χάρτη, θα πρέπει να είναι με βάση το εθνικό μας συμφέρον. Το λέω γιατί εσείς πολύ καλά τα λέτε, όσα λέτε, και εγώ τα προσυπογράφω αν είμαστε από πάνω και τα βλέπουμε έτσι ως τρίτη, αλλά επειδή πάντα αυτή η συζήτηση καταλήγει στο εμείς τι κάνουμε, ναι, θεωρώ ότι η Ελλάδα οφείλει να κινείται με βάση το εθνικό της συμφέρον, όπως είπα και πριν. Βρισκόμαστε σε ένα διεθνές σύστημα το οποίο έχει ως βασική του μεταβλητή την διεθνή αναρχία, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο παγκόσμιο δικαστήριο το οποίο να επιβάλλεται πάνω στα κράτη. Σωστά το λέτε αυτό. Σωστά. Να το πω πολύ απλά. Δεν υπάρχει κάποιος διεθνής αυτινόμος που να έρχεται τον ταραξία, να τον συλλαμβάνει και να τον πηγαίνει φυλακή. Άπαντες κινούνται με βάση το εθνικό τους συμφέρον. Αυτή είναι η διεθνή τάξη, καλός, κακός, κακός θα έλεγα εγώ. Αλλά σε αυτήν την τάξη, τη διεθνή τάξη, πρέπει εμείς, αν θέλουμε να έχουμε μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και να είμαστε ένα ανεξάρτητο κράτος, θα πρέπει να
προσαρμοστούμε σε αυτήν την, σε αυτήν την πραγματικότητα. Εγώ θυμίζω ότι μιας που μιλάω και σε, και σε κριτικό ακροατήριο εν πόλης για τους βενιζελικούς και τους αντιβενιζελικούς στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η μεγάλη διαμάχη για το αν θα εισέλθουμε ή δεν θα εισέλθουμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν ήταν ποιος έχει δίκιο, οι Άγγλοι ή οι Γερμανοί. Ήταν από ποιον θα κερδίσουμε περισσότερα. Ήταν ποιος μας συμφέρει έτσι, να κερδίσει όπως το λέτε. Και ποιος μας συμφέρει να συνταχθούμε. Κοιτάξτε κύριε Τουρλή, λοιπόν, ποιος θα διαφωνήσει εμείς τώρα μαζί σας σε αυτό που λέτε. Κανείς δεν θα διαφωνήσει. Όχι, εγώ όμως αυτά τα αυτονόητα βλέπετε αγνοούνται. Ναι, αλλά άμα παρακολουθήσετε το Twitter ή τα social media σήμερα, θα δείτε ότι ακόμα και αυτά τα βασικά αγνοούνται. Κοιτάξτε, εγώ δεν πρόκειται να διαφωνήσω μαζί σας και το ξέρετε αυτό. Εκείνο που λέω είναι όμως, και το λέω και προς τους ακροατές, ότι τα αιτιατά, ώρα τρομοκρατική επίθεση Χαμάς, έχουν αιτίες. Διότι ακούω και το άλλο τρελό που αναπτύχθηκε αρχικώς από το Ισραήλ και μετά και στην πολιτισμένη Δύση, ότι έχουν ευθύνη και οι Παλαιστίνοι από αυτούς, για αυτούς που εκλέγουν. Συγγνώμη, δεν έχουν ευθύνη οι Ισραηλοί για αυτούς που εκλέγουν τόσα χρόνια, 70 χρόνια ένας λαός. Αφήστε τη Χαμάς να μην έχει που την κεφαλή κλείνει. Ένα. Δύο. Τα εθνικά συμφέροντα. Συμφωνώ μαζί σας. Για να τα δούμε λίγο, μια και το θίξατε. Όταν βγαίνει μία από τις κορυφαίες οικονομικές εφημερίδες του Ισραήλ και αποκαλύπτει απόρριτο σχέδιο εκτοπισμού 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων με κομμάτι εγκατάστασης στο Σινά και άλλα κομμάτια εγκατάστασης χιλιάδων ανθρώπων στον Καναδά, στην Ισπανία και στην Ελλάδα, η Ελλάδα τι απαντάει? Δηλαδή έχουμε συμφωνήσει να πάρουμε 400.000 Παλαιστινίους? Τώρα να απαντήσει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας. Δεν είναι όποια και όποια. Την ξέρετε καλά, δεν είναι όποια και όποια. Είναι η κύρια οικονομική εφημερίδα του Ισραήλ που απηχεί τις απόψεις οικονομικής ελίτ του Ισραήλ. Όταν αυτή η εφημερίδα διαρρέει απόρριτο σχέδιο, προφανώς κάτι έχει συζητηθεί στο Ισραήλ. Και εγώ λέω, δεν θα έπρεπε η ελληνική πλευρά πρώτον να μας πει ότι δεν έχει κάνει καμία τέτοια κουβέντα με το Ισραήλ. Και δεύτερον, να τοποθετηθεί έστω σε χαμηλό βαθμό λέγοντας ότι η λύση δεν είναι ο εκτοπισμός ανθρώπων τους οποίους θα παραλάβουν άλλες χώρες. Εδώ η ελληνική πλευρά δεν απαντά στις ποιες υποχωρήσεις θα κάνει στον ελληνοτουρκικό διάλογο. Είναι το επόμενο που θέλω να σας πω. Η σωστή πλευρά της ιστορίας, επειδή καλά το θίξατε το θέμα, λέει το εξής. Πάμε στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός μας εκπροσωπεί όλη τη χώρα και λέει μαζί σου σε αυτό τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, διότι η Χαμάς είναι plus ISIS πλέον. Ωραία. Η Τουρκία, όλοι λένε ότι χρηματοδοτεί τη Χαμάς που είναι plus ISIS. Για πείτε μου, σε 7 Δεκεμβρίου θα κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι με το χρηματοδότη της Χαμάς plus ISIS, ο οποίος έχει απαιτήσει να αποκαλούμε και τρομοκρατική οργάνωση το PKK που πολεμάει τον ISIS στη Συρία? Αυτές είναι οι αντιφάσεις. Εδώ τώρα θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Δηλαδή, στο ότι θα πρέπει η εξωτερική μας πολιτική έναντι της Τουρκίας, η συμπεριφορά μας έναντι της Τουρκίας, να συνάδει πλήρως με όσα λέμε, αν θέλετε, και σε άλλα μέτωπα, νομίζω ότι το είχαμε αναδείξει και στην περίπτωση του Ουκρανικού, όπου λέγαμε και από την εκπομπή σας συνεχώς ότι έχουμε εισβολή, παιδιά, και στην περίπτωση της Κύπρου, παράνομη εισβολή και κατοχή. Αναδείξτε το. Δεν δέχεται εισβολή αυτή τη στιγμή μόνο η Ουκρανία. Το ίδιο, αν θέλετε, συμβαίνει σε όλα τα και σε άλλα μέτωπα του πλανήτη. Νομίζω ότι αυτές οι ασυνέχειες μας κοστίζουν πολύ σε μεγάλο βαθμό, καθώς προδίδουν ένα χαρακτήρα αναξιοπιστίας και έλλειψη κύρους στην εξωτερική μας πολιτική. Εγώ θα πω ότι για να επιστρέψω και σε αυτό που είπατε αρχικά, τώρα στο τελευταίο ερώτημα, ότι Ελλάδα και Ισραήλ έχουν προχωρήσει, δεν θα έλεγα συμμαχία, αυτές είναι υπερβολές, δεν πρόκειται ποτέ ένας Ισραηλινός στρατιώτης να πολεμήσει τον Εύρο, ας πούμε, ούτε και ένας Έλληνας στρατιώτης πρόκειται να πολεμήσει τη Γάζα, αλλά έχουν πάει σε μια στρατηγική συνεργασία τα τελευταία χρόνια, η οποία είναι ιδιαίτερα υποφελής σε πολλά σημεία, σε κάποια άλλα είναι βέβαια, υπάρχουν κάποιες σκιές, όπως για παράδειγμα το Διεθνές Κέντρο στην Καλαμάτα, αλλά και η περίπτωση των χείρων των μη επανδρωμένων και η ενεργειακή συνεργασία και συνεργασία σε επίπεδο λόμπι, το ζήτημα της αναβάθμισης των ΑΠΑΤ, των ελικοπτέρων, δείχνουν ότι υπάρχει μια
συνεργασία, την οποία αν είμαστε σόφρονες, νομίζω ότι καλό θα ήταν να τη διαφυλάξουν, να τη διαφυλάξουμε. Τώρα, αυτό φυσικά μπορεί να αυξάνει τη δέσμευσή μας, τη στρατηγική μας δέσμευση με το Ισραήλ, αλλά προφανώς είναι μια σχέση ισότιμη. Του δούνε και λαβήν. Αυτό που μου λέτε ως πληροφορία ή ως ρεπορτάζ ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία, προφανώς είναι απαράδεκτο. Και δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτό και δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτό και θα έπρεπε αμέσως μέσω μιας ανακοίνωσης, μέσω μιας δήλωσης, αν θέλετε, του Υπουργείου Εξωτερικών, να διαψευστεί. Αλλά χρειάζεται ψυχραιμία. Ξέρετε, έχουν ευθύνες οι Ισραηλοί, το ακούω πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα, για το ποιους εξέλεξαν στη διακυβέρνηση της χώρας τους. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, έχουν και ευθύνη και οι Παλαιστίνοι, όχι για το ποιους εξέλεξαν, γιατί δεν τους εξέλεξαν, αλλά για το ποιους έχουν επιτρέψει, αν θέλετε, να τους κατευθύνουν, να τους κουμαντάρουν τις ζωές τους. Και μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, ρωτάω έναν άνθρωπο που ήταν αλλήλιο, μπορούσαν να κάνουν αλλιώς οι Παλαιστίνοι? Θα σας το ρωτήσω ευθέως, κύριε Τρούλη, γιατί καλά λέτε ότι πρέπει να τα βλέπουμε κοινικά, αλλά αν τα δούμε με ορθολογικό κινησμό, με συγχωρείτε, όταν τους κόβεις κάθε ικμάδα συνομιλητή που είχαν με σόφρονα, ας το πω έτσι, αντίληψη, και τους οδηγείς ουσιαστικά σε μια ηγεσία απελπισίας ήτας, αυτοί φταίνε. Και να το πω και διαφορετικά, ωραία, η Χαμάς, που με συγχωρείτε πάρα πολύ, από εκλογές προέκυψε στη λωρίδα της Γάζας και μετά όλη η Δύση της αρνήθηκε να κυβερνήσει. Μαζί και η Παλαιστινιακή. Εκλογές τώρα. Ναι, εντάξει, εκλογές. Εγώ θα πω εκλογές. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, εκλογές. Δεν θα σχολιάσω. Είναι εσωτερικό τους. Όμως, ας δεχτώ αυτό που λέμε για την οικονομία της συζήτησης. Ότι οι ψυχοπαθείς κάνουν κουμάντο. Συγγνώμη, γιατί το είδατε το Ισραήλ να συνομιλεί με τον Λογικό και Χέφρονα Αμπάς αυτές τις μέρες? Καθόλου. Άρα δεν τους θέλουν καθόλου τους Παλαιστινίους. Τι άλλο συμπέρασμα να βγάλω? Ή πρέπει οι Παλαιστίνοι να βγάλουν ηγεσία που γουστάρει η κυβέρνηση Ισραήλ για να συνομιλήσουν? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Άρα να θεωρήσουμε ότι οι Παλαιστίνοι ταυτίζονται με τη Χαμάς και τις ενέργειες. Να θεωρήσουμε ότι δεν τους έχουμε αφήσει άλλη επιλογή. Αυτό λέω εγώ. Ο δικός μου κινησμός λέει ότι όλοι μαζί, η Δύση, οι Καταριανοί, τα διεφθαρμένα αραβικά καθεστώτα και οι Ισραηλινοί, μια χαρά τους βόλευε η Χαμάς ως αντίπαλος του Γιασέρ Αραφάτ. Τι να κάνουμε τώρα? Να ρωτήσω, η Γάζα μέχρι τον πόλεμο των 6 ημερών ήταν υπό τον έλεγχο της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος σήμερα, που είναι φίλοι και αδελφικοί και λοιπά, θα δεχόταν να πάρει τη Γάζα? Άλλο, γιατί σας είπα εγώ ότι ξέρω την Αίγυπτο στον κινησμό? Όλοι μαζί την πάρτι τους κοιτάνε. Αυτό λέω. Όχι, ναι, όχι, μα συμφωνούμε. Απλά προχωρώ το επιχείρημά σας. Θέλω να πω, υπάρχει μια ανευθυνότητα από όλες τις πλευρές. Όχι μόνο και από το Ισραήλ, εγώ θα έλεγα, αλλά και από τα αραβικά κράτη. Η Ιορδανία είχε τον έλεγχο της Δυτικής Όχθης μέχρι τον πόλεμο. Και έκανε το μαύρο Σεπτέμβρη. Να πάρει και το έδαφος μαζί με τους Παλαιστίνιους. Δεν λέω μόνο τους Παλαιστίνιους, γιατί εσείς είπατε πριν για μια μετακίνηση πληθυσμών. Και το έδαφος θα δεχόταν ποτέ? Δεν θα δεχόταν ποτέ. Νομίζω ότι έχουν ευθύνη όλες τις πλευρές για αυτή την κατάσταση. Έχουν επικρατήσει όλες οι ακραίες φωνές στο πλαίσιο μιας business, όπως είπα ξανά στην αρχή. Ναι, ναι. Λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά ξέρετε, συμφέρει πάρα πολύ και πολλούς αυτή η υπόθεση του Παλαιστινιακού να συνεχίσει να υπάρχει, αν θέλετε, και να απασχολεί τη διεθνή πολιτική. Είναι ένα ζήτημα το οποίο τρέφει ακραίες φωνές από όλες τις πλευρές και οθεί στο να λαμβάνει κάθε πλευρά τη στάση που άλλοι θέλουν. Δηλαδή το Ισραήλ να συνεχίσει να είναι ένα κράτος θωρακισμένο που να δρά εναντίον του μουσουλμανικού πληθυσμού, οι μουσουλμάνοι να συνεχίσουν να φύρουν προκειμένου να εκτονώνεται ο αντιθετικισμός του μουσουλμανικού κόσμου, και φυσικά όλα αυτά καταλήγουν σε μεγάλα, αν θέλετε, στρατηγικά project. Είναι αφενός η συντήρηση του ζητήματος, αλλά καταλήγουμε και στο θέμα της ηγεσίας στο μουσουλμανικό κόσμο. Η Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή, στο Παλαιστινιακό πάνω, βλέπουμε ασκήσεις του Ιράν και της Τουρκίας
οι οποίοι είναι δύο κράτη τα οποία διεκδικούν να ηγηθούν στο μουσουλμανικό κόσμο. Ο Ερντογάν προσπάθησε να κρατήσει αυτή τη γνωστή στάση του πτήδιου ουδέτερου στην αρχή, μετά όμως πήγε σε μια, αν θέλετε, πλειοδοσία και προσπάθησε να έχει μια πιο οξία ρητορική. Και φυσικά ένα ακόμη ζήτημα το οποίο υπάρχει μέσα σε αυτό το πάζλ είναι ο διεμβολισμός του ΙΜΕΚ, του διαδρόμου Ινδίας μέσα της Ανατολής Ευρώπης, όπου εδώ υπάρχει μια, αν θέλετε, που αποτελεί και προέκταση των συμφωνιών του Αβραάμ, έτσι, που εδώ υπάρχει μια κλασική περίπτωση, μια παλιά τακτική, ναι, όπου οι μουσουλμανικές χώρες τίθενται πρώτων ευθυνών τους εντός εισαγωγικών ενώπιον του Παλαιστινιακού, πρέπει να αποδείξουν πόσο αντιϊσραηλινές και πόσο αντιδυτικές είναι, και μέσα σε αυτή την προσπάθειά τους ουσιαστικά διεμβολίζεται, επιχειρείται να διεμβολιστεί αυτό το project, μεταξύ άλλων και με τον εγκλωβισμό των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Και όταν λέω εγκλωβισμό, εννοώ να εξωθηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε υπερεπέκταση και να μην συνεχίσουν, αν θέλετε, αυτή την στρατηγική μετάβαση προς τον ειρηνικό. Προς τον ειρηνικό. Άρα, κύριε Τρούλη, κατά τη γνώμη σας, σε όλη αυτή τη γεωπολιτική αναμπουμπούλα, με επίδικο βεβαίως την αιματηρή σύγκρουση, φωνική σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης, Παλαιστινίων, Ισραηλινών, Παλαιστινίων, παίζουν και τα ενεργειακά και η οικονομία, παίζουν και η αποκλειστική οικονομική ζώνη και οι θαλάσσιες ζώνες, διότι η Γάζα, να το πω και αυτό, το έχουμε πει εδώ στην εκπομπή, αλλά τα ξέρετε εσείς, δεν είναι σε ένα τυχαίο γεωγραφικά σημείο και έχει σχέση και με τα κοιτάσματα Λεβιάθαν και με τους υγροποιητές στο Άσκελον και με την αποκλειστική οικονομική ζώνη σε σχέση με το Λίβανο, αν θα είναι χωριστή, αν θα είναι μεγαλύτερη του Ισραήλ και πάει λέγοντας. Παίζουν αυτά ρόλο, πιστεύετε? Παίζουν όλα ρόλο. Το θέμα είναι ότι η Γάζα βρίσκεται στα τελευταία 20 χρόνια σε μια διαδικασία, αν θέλετε, να διεκδικήσει την εκμετάλλευση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, οι Παλαιστίνοι δηλαδή να διεκδικήσουν την εκμετάλλευση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Αυτό φυσικά γίνεται με εμπόδια. Το ενεργειακό κομμάτι, και είδαμε και το ενδιαφέρον, αν θέλετε, του Πούτιν στην κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, έχει κεντρική θέση. Το θέμα όμως, και εγώ επιμένω σε αυτό, είναι το ζήτημα του Ισλάμ, του μουσουλμανικού κόσμου, και πώς, αν θέλετε, εργαλειοποιείται αυτή η πίστη των ανθρώπων προς επιδίωξη, αν θέλετε, τέτοιων ζητημάτων πιο υλιστικών, όπως η κατοχή μιας προνομιακής θέσης στα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου, όπως αντίστροφα, αν θέλετε, η εκμετάλλευση και η άλωση της ΑΟΣ των Παλαιστινίων και ούτω καθεξής. Και επειδή ξέρω ότι στην Ελλάδα είμαστε, το ενδιαφέρον μας κινείται πάντοτε γύρω από την Τουρκία, εγώ θα έλεγα ότι η Τουρκία σε αυτό έχει παίξει έναν πάρα πολύ έτσι ύποπτο και έτσι φανερό, αν θέλετε, ρόλο. Αλλά επιτρέψτε μου να σχολιάσω ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Υπάρχει μια διαδικασία τα τελευταία χρόνια όπου η Τουρκία έχει επιδιώξει την αυτονόμησή της, τη στρατηγική αυτονόμησή της. Της βγαίνει όμως για την ώρα, διαφωνείτε? Ότι της βγαίνει για την ώρα. Δηλαδή, στο καρφί και στο πέταλο στο ουκρανικό, εδώ τώρα άλλη στάση. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε, πιστεύετε ότι οι Δυτικοί έχουν καταλάβει τι ρόλο βαράει και ετοιμάζονται, όπως γράφουν και κάποιοι στην Ελλάδα, να τη σουτάρουν, ή ακριβώς επειδή έχει τη δυνατότητα να συνομιλεί με τον αραβικό κόσμο, χωρίς να είναι Άραβες, να συνομιλεί με τη Χαμάς και την κάθε Χαμάς, τελικά θα τις κάνουμε τα χατήρια? Και αν δεν τις κάνουμε τα χατήρια, πώς εξηγείτε ότι ο αμερικανικός παράγοντας λέει στην Ελλάδα, καθίστε να τα βρείτε με την Τουρκία?
Πάρα δεν την ήθελαν ως τέτοια. Πάρα την ήθελαν στο δυτικό στρατόπεδο, σε έναν δρόντα, ο οποίος να μπορεί να διηγηθεί στο μουσουλμανικό κόσμο στην Ανατολή. Εγώ θυμίζω ότι υπήρχε μια πολιτική την καρδιά του 90, την ονομάζαν οι Τούρκοι πολιτική του τουρκικού μοντέλου, δηλαδή το πώς θα διηγηθήσουν σε κράτη νεότευκτα του πρώην Σοβιετικού χώρου, αλλά και της Μέσης Ανατολής και, και των Βαλκανίων τότε κλπ. Προωθώντας μια άποψη ότι, κοιτάξτε, μπορεί να είστε οι κοινωνίες σας να είναι μουσουλμανικές, αλλά δεν ευθύνεται αυτό για την εντός πολλών εισαγωγικών οπισθοδρόμησή σας, την οικονομική εννοώ και τη θεσμική κλπ. Να κοιτάξτε και εμένα. Εγώ ως Τουρκία είμαι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχω μια οικονομία της αγοράς και παρόλα αυτά έχω και την μουσουλμανική μου κοινωνία. Αυτή ήταν η πολιτική του τουρκικού μοντέλου. Και αυτή ήταν υπό τις ευλογίες των Αμερικανών τότε και αυτή την πολιτική θα ήθελαν πάρα πολλοί Αμερικανοί να συνεχίσει η Τουρκία να την εφαρμόζει, να την ακολουθεί με την διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών, της χρηματοδοτήσης, σε πανεπιστήμια κλπ. Προκειμένου να είναι ως ένας, αν θέλετε, ξενιστής δυτικός στον ανατολικό κόσμο. Όμως από ένα σημείο και μετά η Τουρκία προσπαθεί αυτά τα κέρδη που αποκομίζει με αυτή την πολιτική να τα χρησιμοποιεί, αν θέλετε, όσο δυνατόν περισσότερο για τον ίδιο τον εαυτό. Δηλαδή να αυτονομηθεί και να μην λειτουργεί για λογαριασμό κάποιου άλλου, αλλά να λειτουργεί μόνο για λογαριασμό δικό της, αν θέλετε, συναλλασσόμενη με τις μεγάλες δυνάμεις επί ίσης όρης. Αυτό το είδαμε και στην Ουκρανία, το έχουμε δει σε μια σειρά περιπτώσεων. Όμως εγώ αυτό που λέω είναι ότι όσο βαθαίνει και αυτή η μετάβαση, όπως λέμε, στο πολυπολικό σύστημα και η τράπουλα μοιράζεται περισσότερο στον πλανήτη, αυτοί οι τουρκικοί ελιγμοί θα αρχίσουν να περιορίζονται, αρχίζουν ήδη να περιορίζονται. Το σημείο κλειδί ενδεχομένως, και κάνω μια παρένθεση εδώ, ναι, θα είναι μια ενδεχόμενη πυρηνικοποίηση της Τουρκίας και να αποκτήσει πυρηνικά η Τουρκία και μετά πια να μπορεί να διεκδικήσει αυτό το ρόλο χωρίς να σκέφτεται ή μάλλον να σκέφτεται λιγότερο τις αντιδράσεις των υπολείπων. Όμως σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση οι ελιγμοί αυτοί έχουν περιοριστεί, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πια σιγά σιγά αρχίζουν και απαιτούνται σκληρές θέσεις. Δηλαδή όχι αυτό το ισορροπιστικό παιχνίδι που έπαιζε μέχρι τώρα η Τουρκία. Ναι, καταλαβαίνω, οι μεγάλες δυνάμεις και ακριβώς επειδή η Τουρκία είναι πολύτιμη και ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν και άλλοι επισπεύδονται. Όσο θέλω να το πιστέψω αυτό, κύριε Τρούλη, που μου λέτε, αλλά γιατί θέλω πολύ για να το πιστέψω, αλλά επιτρέψτε μου, εγώ βλέπω ότι βομβαρδίζουν ατάραχοι Κούρδους στο Ιράκ, Κούρδους στη Συρία, Κούρδους στην νοτιοανατολική Τουρκία. Σε αυτό ερχόμουν ακριβώς. Σφάζουν μαζί με τους Αζέρους και τους Ισραηλινούς, τους Αρμένιους στον Αγκόρνο Καραμπάχ, δεν κουνιέται φίλο. Δεν βλέπω να είναι τόσο στριμωγμένοι. Σε αυτό ακριβώς ερχόμουν τώρα, ότι για να στριμωχτούν οι Τούρκοι και για να τεθούν προς τον ευθυνών τους, χρειάζεται το ενδιαφέρον αυτών που είναι επισπεύδοντες, αυτών που φύγονται από τη στρατηγική τους και αυτών που φύγονται από την πολιτική τους. Όταν εμείς, όπως λέγατε στην αρχή, τους δίνουμε άλοθη, να καθίσουμε σε διάλογο, αυτό σήμα που εκπέμπουμε διεθνώς είναι ότι, παιδιά, εντάξει, η Τουρκία είναι αυτή που ξέρουμε, θα τα βρούμε, όλα καλά θα πάνε, είναι πολύτιμος σύμμαχος για τη Δύση, πρέπει να την κρατήσουμε στο δυτικό στρατόπεδο πάση θυσία, αυτό το πάση θυσία πραγματικά δεν το καταλαβαίνω, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να μην τη χάσουμε, μα ποιοι να τη χάσουμε και γιατί να μην τη χάσουμε, στο κάτω-κάτω. Και εν πάση περιπτώσει λαμβάνουμε, αν θέλετε, μια στάση η οποία δεν ταυτίζεται πλήρως, αν θέλετε, με το ελληνικό εθνικό συμφέρον, αλλά προς ένα ευρύτερα συλλογικό συμφέρον, το οποίο είναι θολό και δεν ξέρουμε για πού εκπορεύεται. Έλεγα λοιπόν πριν ότι οι μεγάλες δυνάμεις καταλαβαίνουν πλήρως τις πελατειακές σχέσεις. Είναι απόλυτα συμμορφωμένα, γιατί ξέρουν και οι ίδιες, γιατί το κάνουν και οι ίδιες. Αυτό το παιχνίδι του Ερντογάν
να προσπαθεί να πάρει ανταλλάγματα και να διεκδικεί κλπ. Είναι απόλυτα κατανοητό. Ίσα-ίσα που αυτούς που δεν το κάνουν, αυτούς τους υποτιμούν, αν θέλετε. Δηλαδή, τώρα μου δώσατε ωραία πάσα να σας διακόψω. Μου κάνατε καλή πάσα να σας διακόψω. Δηλαδή, επειδή όπως είπατε, οι διεθνείς σχέσεις, και σωστά το είπατε, εγώ το έχω πει, δεν είστε υπερφύαλος αναλυτής, πατάτε στη γη, είστε πολύ γιωμένος. Είναι κοινικές σχέσεις. Με συγχωρείτε λοιπόν, με τη λογική του κινησμού. Ας ξεχάσουμε που δεν ξεχνιούνται τους χιλιάδες αμάχους που πέφτουν νεκροί ή τραυματίες. Ας το ξεχάσουμε μια στιγμή. Ας πούμε λοιπόν ότι εμείς κοινικά είναι το εθνικό μας συμφέρον, γιατί μου κάνατε πάσα. Με συγχωρείτε, τα έχουμε δώσει όλα αυτή τη στιγμή. Και εμείς και η Κύπρος. Τα ασφαλέστερα λιμάνια της Δυτικής Συμμαχίας είναι η Κύπρος και η Ελλάδα. Και το διατάφτα είναι ποιο? Στο όνομα το ότι η Τουρκία είναι χρήσιμη για το δυτικό παράγοντα, δεν βαριέσαι, δεν λέμε, δεν μιλάμε. Σοβαρά μιλάμε. Αυτό ακριβώς σχολίασα λίγο νωρίτερα. Δεν διαφωνώ σε τίποτα μαζί σας. Η αλήθεια είναι, και το λέμε εδώ και πάνω από 30 χρόνια, καταγράφεται μάλλον εδώ και πάνω από 30 χρόνια, ότι για κάθε μία από αυτές τις μεγάλες παραχωρήσεις και για κάθε ένα από αυτά τα μεγάλα, θέλετε, από αυτή τη μεγάλη μας συμβολή, τέλος πάντων, θα έπρεπε να έχουμε και ένα αντάλλαγμα. Θα έπρεπε να έχουμε αντάλλαγμα για το ρόλο μας στη Λιβύη, θα έπρεπε να έχουμε αντάλλαγμα για τι είχαμε κάνει στα Βαλκάνια, θα έπρεπε να έχουμε αντάλλαγμα για τη στάση μας απέναντι στο ζήτημα στη Μέση Ανατολή. Αυτά τα αντάλλαγματα δεν τα ζητάμε, δεν τα διεκδικούμε. Αντιθέτως, τα διεκδικεί ο Ερντογάν. Αυτό έλεγα πριν για πελατειακές σχέσεις. Και γι' αυτό έλεγα πριν ότι οι μεγάλες δυνάμεις καταλαβαίνουν τις πελατειακές σχέσεις του Ερντογάν, τις κατανοούν. Γιατί μου είπατε πριν, γιατί δεν τον τιμωρούν, ας πούμε. Δεν τον τιμωρούν γιατί μέχρι ένα σημείο το θεωρούν απόλυτα θεμητό. Τα κάνουν και αυτό ήδη, που μάλιστα δεν καταλαβαίνουν είναι τη δικιά μας στάση, το να μην υπογραμμίζουμε. Αν θέλετε ότι φύγω τα συμφέροντά μας και η θέση μας στο χάρτη καθημερινά, γιατί ξέρετε ακούω και μια ρητορική το τελευταίο διάστημα ότι για παράδειγμα έχουν μειωθεί οι παραβιάσεις. Με συγχωρείτε πολύ. Καταρχάς να πούμε ότι οι παραβιάσεις είναι αξίωση. Είναι παράσταση αξίωσης. Έρχομαι και δηλώνω ότι αυτό το αφισβητώ. Το αν κάνω 5 παραβιάσεις αντί για 200 το μήνα, πάλι το δηλώνω. Αυτό κλείνω την παρένθεση. Μετά υπάρχει αυτή η συνέχιση της τάσης της Τουρκίας όσον αφορά το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Δεν έχει σταματήσει καθόλου. Υπάρχει αυτή η στάση της Τουρκίας στην πράσινη γραμμή και στην αμόχωστο. Κοίτα μακράν τελικά η Κύπρος. Έλατε. Για να καταλάβουμε. Έλατε. Δηλαδή, λέμε, παιδιά, καλά τα πάμε με τους Τούρκους. Τους τελευταίους μήνες έχει πέσει η ένταση. Συγγνώμη, η ένταση υπάρχει στην Κύπρο. Η Κύπρος τι είναι? Είναι το Κονγκό, είναι ένα κράτος, δεν ξέρω, η Βολιβία, μια άλλη άκρη του κόσμου. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή φιλοξενεί το 1/10 του ελληνισμού. είναι ένα ελληνικό κράτος. Είναι το δεύτερο ελληνικό κράτος. Και να σας πω και κάτι, στο κάτω-κάτω και νομικά να το πάρουμε, είμαστε και γίτσι αδύναμοι στην Κύπρο. Κύριε Τρούλη, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Θέλω πριν κλείσουμε να ακούσετε ένα μήνυμα, πάω στο ανθρωπιστικό πεδίο, που μου έρχεται από ένα φίλο, δεν θα πω το όνομά του για να τον διαφυλάξω, αλλά είναι τσεκαρισμένος πολλές φορές με αυτά που στέλνει. Από το Βερολίνο έρχεται για να δείτε πώς λειτουργούν και οι μεγάλες οικονομικές ελίτ à la carte. Μου γράφει λοιπόν. Ακούστε το, κύριο Τρίβλη, έχει ενδιαφέρον. Καλημέρα. Στη δουλειά μου, λέει, ανέβασαν σήμερα, δουλεύει σε πολυεθνική στο Βερολίνο, σε ένα εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας, ένα μήνυμα με link του Ερυθρού Σταυρού για ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό στα Παλαιστινιακά εδάφη και δει στη Λωρίδα της Γάζας. Το post σβήστηκε με παρέμβαση της εταιρείας, διότι, λέει, δεν πρέπει να κάνουμε την εταιρεία πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Αμέσως από κάτω συνάδελφοι έγραψαν ότι στην περίπτωση της Ουκρανίας πήραμε πολιτική θέση, καθώς η ίδια η εταιρεία ανέβασε πόστα αλληλεγγύης και συλλογής βοηθημάτων για τον άμαχο πληθυσμό κάθε μέρα και δεν έσβηνε σχόλια συναδέλφων που έκριναν τη διοίκησή μας επειδή αγόραζε φάρμακα, λέγοντας ότι οι Ουκρανοί δεν χρειάζονται φάρμακα αλλά όπλα. Και φυσικά η εταιρεία δεν τα έσβηνε αυτά τα σχόλια.
Καλό Σαββατοκύριακο από Βερολίνο. Βλέπετε πώς λειτουργούμε στο ανθρωπιστικό πεδίο, η δυτική αλακάρτ. Μήπως όμως εγκλωβιζόμαστε, αν θέλετε, σε μια λογική η οποία είναι ένας φαύλος κύκλος, επιτρέψτε μου να πω. Γιατί τέτοια δείγματα υπάρχουν, αν θέλετε, από όλες τις πλευρές και διαχρονικά. Το να αρχίσουμε να λέμε τώρα και να αντιμετωπίζουμε με επίσης όρις μια οργάνωση από τη μία και όχι, εγώ δεν μιλάω για οργάνωση. Δεν μιλάω για οργάνωση, κύριε Τρούλη, μισό λεπτό. Δεν μιλάνε για οργάνωση εδώ, μιλάνε για τους άμαχους Παλαιστινίους. Δεν είναι θέμα οργάνωση εκεί. Με συγχωρείτε. Ερυθρό Σταυρό. Στο Ερυθρό Σταυρό θα τα δώσουν. Δεν θα τα δώσουν στην. Οι άμαχοι Παλαιστίνοι μπήκαν μέσα στο έδαφος Ισραήλ και έσφαξαν και βίασαν και έκαναν τα υπόλοιπα. Όχι. Αυτό λέω. Το ίδιο πράγμα λέμε. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα κράτος. Δηλαδή, ο Ερυθρός Σταυρός να μην πάει φάρμακα. Υπάρχει ένα σύστημα λογοδοσίας. Μισό λεπτό. Ο Ερυθρός Σταυρός να μην πάει φάρμακα στον άμαχο πληθυσμό που δεν έχει αυτή τη στιγμή ιατρική φροντίδα, γιατί είναι αποκλεισμένος. Προφανώς και να πάει, λέμε. Αλλά έχετε δει τα δημοσιεύματα όλες αυτές τις δεκαετίες με τις αποστολές οι οποίες υπέκριπταν από κάτω οπλισμό, υπέκριπταν διάφορα άλλα έτσι. Στρατιωτικό υλικό. Του Ερυθρού Σταυρού. Όχι του Ερυθρού Σταυρού, προφανώς. Όχι του Ερυθρού Σταυρού, φυσικά. Εδώ έχουμε χάσει τη λογική. Ο Νετανιάχου έχει χάσει την μπάλα εδώ, παγορεύοντας τα πάντα, προφανώς. Ή τα φορτηγά με το νερό. Προφανώς έχει χάσει η μπάλα. Αλλά εγώ να πω εδώ ότι υπήρχαν και αποστολές όλα αυτά τα χρόνια και με καράβια και με φορτηγά υλικού. Υποτίθεται υγειονομικού που από κάτω υπέκριπταν στρατιωτικό υλικό και αυτά έχουν αποκαλυφθεί, έχουν συλληφθεί. 16 Σεπτεμβρίου δεν ήταν που αποκαλύφθηκε το φορτίο από την Τουρκία στη Γάζα, σωστά. Με το πολεμικό υλικό κοντά στους 16 τόνους. Σωστά το λέτε. Δηλαδή, εγώ σας ανέφερα ένα παράδειγμα. Μισό λεπτό, κύριε Τρουλή. Μισό λεπτό και θα το πείτε. Να λέμε όλη την εικόνα. Όλη την εικόνα. Εδώ μιλάμε για τον Ερυθρό Σταυρό. Αυτή είναι όλη η εικόνα. Γιατί αν κόψουμε τον Ερυθρό Σταυρό, βεβαίως θα βγάλουμε την άλλη εικόνα. Γιατί υπάρχει και ο αντίλογος. Το Ισραήλ ασφαλώς και δικαιούται να έχει κάθε άσκηση δικαιώματος αυτοάμυνας. Ερώτηση. Οι Παλαιστίνοι δεν δικαιούνται να έχουν δικαίωμα αυτοάμυνας. Προφανώς. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή η επιχείρηση ήταν ζήτημα αυτοάμυνας μέσα στο Ισραηλινό έδαφος. Όχι. Όχι. Προφανώς. Η ισοπαίδωση της Λωρίδας Γάζας είναι θέμα αυτοάμυνας ή ο βομβαρδισμός της Αιγύπτου κατά λάθος. Προς Θεού, εννοείται. Δηλαδή, περιμένετε κανέναν εσόφρονα άνθρωπο να δικαιολογήσει. Όχι, γιατί λέμε ακριβώς το ίδιο. Αυτό θέλω να σας πω, κύριε Τρούλη. Λέμε ακριβώς το ίδιο. Εγώ δεν μιλάω για τους δρόντες. Ασφαλώς. Δεν θα ξεχάσουμε ούτε τα δισεκατομμύρια δολάρια του Κατάρ που φτάνουν στη Χαμάς. Όπου κλείνουν τα μάτια και κάποιοι Ισραηλοί για να φτάνουν στη Χαμάς όσο χτυπάγαν τον Αραφάτ. Γιατί είναι business, ακριβώς. Λέω όμως ότι μου προξενεί εντύπωση σε πρωτοβουλίες που αφορούν τον Ερυθρό Σταυρό, οι δυτικοί λειτουργούν αλλά κάρτα. Αν είναι για την Ουκρανία, οκ. Okay. Αν είναι για τον άμαχο στη Λωρίδα της Γάζας, όχι. Αυτό λέω. Το ότι οι δυτικοί λειτουργούν αλλά κάρτα δεν μου λέτε τίποτα καινούργιο. Και όπως και όλες οι μεγάλες δυνάμεις και άπαντες. Το θέμα είναι, αν θέλετε. Το ότι οι άμαχοι την πληρώνουν πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις και ότι πάντα το μυαλό μας πρέπει να είναι με τους αμάχους, δεν το συζητάω. Απλά εγώ καταλαβαίνετε ότι ο ρόλος μου ως ένας αναλυτής, θέλω να πιστεύω ότι είμαι στρατηγικός, δεν είναι να κρίνω τώρα μια χαρά το κομμάτι αυτό. Δεν μπορώ να κάτσω να κρίνω, αν θέλετε, την από μέρα σε μέρα βομβαρδισμού αμάχων και το τι συμβαίνει. Εμείς, και το λέω αυτό γενικότερα, αν θέλετε, και προς τους συναδέλφους μου, έχουμε καθήκον να βρούμε τα αίτια, να κάνουμε μια γεωστρατηγική σύνθεση, όπως λέμε, για να δούμε πώς ωφελείται και πώς θα μπορέσει να ωφεληθεί μάλλον η Ελλάδα, τι θα ωφελούσε την Ελλάδα, ποιο είναι το γεωπολιτικό puzzle σε επίπεδο αιτίων και σταθερών δεδομένων, γιατί αυτά τα καθημερινά. Το έπεσε μια βόμβα εκεί. Αυτό δεν είναι ασταθερό δεδομένο. Το ανθρωπιστικό κομμάτι είναι ένα άλλο κομμάτι. Το οποίο προφανώς σαν άνθρωπο μας αγγίζει, σαν άνθρωπο μας αγγίζει όλους. Δεν το συζητάω αυτό.
Αλλά ξέρετε, δεν έχει και νόημα. Δεν χρειάζεται να βγει ένας καθηγητής για να μιλήσει για αυτό το πράγμα. Μπορεί να μιλήσει οποιοδήποτε. Όχι, χρειάζεται να μιλήσει. Χρειάζεται να μιλήσει ο καθηγητής, ιδίως γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής, γιατί όλα υποτίθεται ότι γίνονται για το καλό των ανθρώπων. Δεν είναι εν κενό. Εάν παραδώσουμε πλήρως, που το έχουμε κάνει, τη γεωπολιτική ή τη γεωστρατηγική στους εγκεφάλους κάποιον, αν είναι καλή έχει καλός, αν είναι παρανοϊκή ζήτω που καήκαμε, αυτό λέω. Δεν μου λέτε κύριε Τρούλη, μιας και το θίξατε όμως και έχει ενδιαφέρον, με μία κουβέντα αν μπορείτε, η επόμενη μέρα θα είναι ποια? Μπορεί να είναι ίδια, πλέον μπορεί να συζητά? Ακούω κάποιους λένε ότι η λύση είναι μία πολιτική με δύο κράτη και να αναγνωρίζω ένα στην ύπαρξη του άλλου. Είναι εφικτό πια αυτό? Νομίζω το ορπιλίστηκε αυτό. Δηλαδή, αν κάτι έγινε με αυτές τις τελευταίες εξελίξεις, να τορπιλιστεί η λύση των δύο κρατών. Λέω, έχουμε πάει σε ένα στόχο, πώς θα σβήσει ο ένας τον άλλον από το χάρτη. Δυστυχώς. Πήγαμε σε ένα στρατηγικό εθνιδιασμό μέσω κορεσμού του Iron Dome πριν 20 μέρες. Αυτό έχει προξενήσει ένα τεράστιο φόβο. Λέμε εμείς οι αποστηρωμένοι εγκέφαλοι ότι η ισορροπία ισχύω, η ισορροπία του φόβου είναι αυτή που δίνει τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Αυτή η ισορροπία έχει ανατραπεί και έχουμε πάει σε μια πεποίθηση από τον Ισραηλινό να μην υπάρχει κανένα κέρδος για την Παλαιστίνη, να μην υπάρχει καμιά παραχώρηση. Οι Παλαιστίνοι για αυτοί υποκινούνται, όπως είπαμε, από τρίτους δρόντες της περιοχής. Έχουν και πάει και αυτοί σε μια λογική να σβήσουν το Ισραήλ από το χάρτη και δυστυχώς έχει χαθεί κάθε λογική. Το ζήτημα είναι το πώς θα επιστρέψουμε, φυσικά αυτό θα ήταν το επιθυμητό, σε μια λύση των δύο κρατών, όποιο ήταν και μια αν θέλετε η πιο δίκαιη λύση, αλλά δυστυχώς δεν το βλέπω, τουλάχιστον για την ώρα. Έχει τροπιλιστεί εδώ, δεν κυλούσε αυτό το πράγμα σε μια περίοδο έτσι πολύ καλύτερη, επί Ολμέρτα, ας πούμε, όταν έγινε η πρόταση για την παραχώρηση ενός μεγάλου κομματιού της Ιερουσαλήμ και για ίδρυση και για ανεξαρτοποίηση της Δυτικής Όχθης. Ακόμα και τότε δεν έγινε δεκτό. Γιατί φυσικά και οι Ισραηλινοί είχαν κάποιες παράλογες απαιτήσεις για να φτάσουν αυτή την. Να συνενέσουν. Πόσο μάλλον τώρα. Δηλαδή δεν είναι ορατή μια τέτοια λύση. Και κάτι τελευταίο θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή προφανώς το είπατε και στην αρχή της συνομιλίας. Μου λέει κάποιος, μαλώνετε? Όχι, δεν μαλώνουμε, συζητάμε έντονα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Λοιπόν, κύριε Τρούλη, θέλω να μου πείτε, αν, επειδή είπα, το υπονοήσατε στην αρχή της συνομιλίας αυτής, ότι και το Μεσανατολικό είναι ένας κρίκος σε μια μεγάλη γεωπολιτική αλυσίδα ενός κόσμου, δεν ξέρω αν θα είναι πολυπολικός, πάντως όχι ενός πόλου. Θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει και η θριαλίδα, παρά τα όσα λέγονται, γενικότερης ανάφλεξης, ή θεωρείτε ότι αυτός ο πολυπολικός κόσμος θα βρει έναν τρόπο να το ισορροπήσει, διότι επειδή η οικονομία είναι παγκοσμιοποιημένη, όλοι κρέμονται στην ουσία στο ίδιο κλαδί και το πριονίζουν? Ο αείμνηστος Κονδύλης, στον οποίο συχνά αναφερόμαστε, Παναγιώτης Κονδύλης, είχε αναιρέσει το επιχείρημα περί οικονομικής αλληλεξάρτησης με ένα στοιχείο. Είχε πει ότι είχε μετρήσει, τέλος πάντων, ότι η οικονομική αλληλεξάρτηση των μεγάλων δυνάμεων πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μεγαλύτερη από την οικονομική αλληλεξάρτηση η οποία υπάρχει μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων σήμερα. Ξέρετε, είναι φυσικά ένα στοιχείο πάντα οικονομική αλληλεξάρτηση. Οι μεγάλες δυνάμεις υπολογίζουν το κόστος για να πάνε σε μια αποσταθεροποίηση. Δεν είναι τρελές, αναρθολογικές. Αλλά δεν είναι και μια θεραπεία δια πάσαν όσων. Έχει και αυτά τα όρια της. Όταν έρχονται τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά σε πρώτο πλάνο, η οικονομία, αν θέλετε, ή μάλλον η καθημερινή οικονομία, οι οικονομικές σχέσεις, την καθημερινότητα πάνε στην άκρη και μπαίνουν μπροστά τα πιο οι αξιώσεις, οι μακροπρόθεσμες αξιώσεις, που είναι και αυτές οικονομικές βέβαια, έτσι, οικονομικού χαρακτήρα. Συνεπώς φοβάμαι πάρα πολύ μια αποσταθεροποίηση, έχετε δει και έχουμε φτάσει πολύ κοντά. Δεν τη θεωρώ πιθανή, αν με ρωτάτε. Νομίζω ότι στο τέλος θα επικρατήσει η λογική.
Αλλά έχουμε φτάσει σε μια φάση κλιμάκωσης η οποία είναι ομολογουμένως πάρα πολύ ανησυχητική. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Τρουλή, για μια φορά ακόμη. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Να δούμε πότε θα βρεθείτε στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, να κάνουμε μια τηλεοπτική εκπομπή. Καλημέρα. Να είστε καλά.